Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 679. Είναι η συνέχεια το μάθημά μας Ιερεμίας ο προφήτης, από το κεφάλαιο 9, θήτα κεφάλαιο και 2 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 679, θήτα 2. Θήτα 2. Ήθε να ήχον εν τη ερήμο κατάλημα οδηπόρων, δια να εγκαταλείψω το λαό μου και να απέλθω από αυτόν. Διότι πάντες είναι μοιχή άθροισμα απίστων, ενέτειναν και την γλώσσαν αυτών ως τόξον ψεύδους και ίσχυσαν επί της γης ουχή υπέρ της αληθείας, διότι προχωρούσιν από κακία εις κακίαν και εμέ δε γνωρίζουσι, λέγει Κύριος. Φυλάτεστε έκαστος από το πλησίο αυτό και επουδένα αδελφών μην πεποίθατε, διότι πας αδελφός θέλει πάντοτε υποσκελίζει και πας πλησίον θέλει περιπατή ενδολιότητη. Και θέλουσι να πατά έκαστος των πλησίων αυτού και δε θέλουσι λαλεί την αλήθεια. Εδίδαξαν τη γλώσσα αυτό να λαλεί ψεύδι, αποκάμνουσι πράττοντες ανομία. Η κατοικία σου είναι εν μέσω δολιότητος, εν τη δολιότητη αρνούνται να με γνωρίσω, λέγει Κύριος. Δια τούτο ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ουδέ θέλω, ιδού θέλω βάλει αυτούς εν χωνευτηρίο και θέλω δοκιμάσει αυτούς, διότι πως θέλω κάμει ένε και εν της θυγατρός του λαού μου. Η γλώσσα αυτό είναι βέλος εξακοντιζόμενο, λαλεί δόλια. Έκαστος λαλεί ειρηνικά δια του στόματος αυτού προς τον πλησίον αυτού, πλην εν την καρδία αυτού στήνει ενέδραν κατά αυτού. Δεν θέλω επισκεφθεί αυτούς δια ταύτα, λέει Κύριος. Η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθεί εναντίον έθνος θείου του. Δια τα όρη θέλω αναλάβει κλαθμών και θρήνων και δια τας βοσκάς ορίμου οδυρμών. Διότι βανίστησαν, ώστε δεν υπάρχει άνθρωπος διαβαίνων, ουδέ ακούεται η φωνή πυμνίου. Και από την πτηνού του ουρανού έως του κτίνους έφυγον απήλθον. Και θέλω καταστήσει την Ιερουσαλήμ εις ορούς και κατοικίαν θώων. Και τας πόλεις του Ιούδα θέλω κάμει ερήμωσιν, ώστε να μην υπάρχει ο κατοικών. Τι είναι ο άνθρωπος ο σοφός, ώστις δύναται να εννοήσει τούτο, και προς τον οποίον ελάλησε το στόμα του Κυρίου δια να αναγγείλει αυτό, δια τι η γη εχάθη, υφανίστη ως έρημος, ώστε να μην υπάρχει ο διαβαίνων. Και είπε Κύριος, διότι εγκατέλειπον τον νόμο μου, τον οποίον έθεσα έμπροσθεν αυτόν και δεν υπήκουσαν εις τη φωνή μου και δεν περιεπάτησαν εν αυτό. Αλλά περιεπάτησαν ο πίσω της ορέξεως, της καρδίας αυτών και πίσω των βαλίμ, τα οποία οι πατέρες αυτών εδίδαξαν αυτούς. Δια τούτου ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, ιδού εγώ θέλω θρέψει αυτούς των λαών τούτων με αψύνθιον και είδωρ χωλής θέλω ποτίσει αυτούς. Και θέλω διασκορπίσει αυτούς εν της έθνεση τα οποία αυτοί και οι πατέρες αυτών δεν εγνώρισαν και θέλω αποστείλει την μάχεραν ο πίσω αυτών εσύναλος αυτούς. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογίστητε και καλέσατε τα στρινού σας να έλθωσι και αποστείλατε δια τα σοφάς να έλθωσι και ας πέψωσι και ας αναλάβω συνοδυρμών περί ημών και ας καταβιβάσω συνειοφθαλμοί ημών δάκρυα και τα βλέφαρα ημών ας ρεύσω συν ύδατα. Διότι φωνή θρήνου οικούστη από Σιών, πως απολέστημεν, κατησχύνθημεν σφόδρα, διότι εγκαταλείπωμεν τη γην, διότι η κατοικία ημών εξέριψαν ημάς. Ακούσατε λοιπόν γυναίκες τον λόγο του Κυρίου και ας δεχθεί το οτίον σας το λόγο του στόματος αυτού και διδάξατε τα στιγατέρα σας οδυρμών και εκάστη την πλησίον αυτού θρήνων. Διότι θάνατος ανέβη δια των θηρίδων ημών. Εισήλθεν στα παλάτια ημών δια να εκόψει τα νήπια από των οδών, τους νέους από των πλατιών. Είπε ούτω λέγει Κύριος, και τα πτώματα των ανθρώπων θέλουν συρριφθεί ως κοπρία επί πρόσωπον αγρού και ως δράγμα ο πίσω θεριστού και δε θέλει υπάρχει ο συνάγων. Ούτω λέγει Κύριος, ας μην καυχάτε ο σοφός εις την σοφίαν αυτού και ας μην καυχάτε ο δυνατός εις την δύναμην αυτού, ας μην καυχάτε ο πλούσιος εις τον πλούτον αυτού. Αλλά ο καυχόμενος ας καυχάτε εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο οποίον έλεος, κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γης. Επειδή εις ταύτα ευαριστούμε, λέγει Κύριος, ιδού έρχονται οι μέρε, λέει Κύριος, και θέλω κάμει επίσκεψη επί πάντα στους περιτετμημένους μετά των απεριτμήτων, επί την Αίγυπτον και επί τον Ιούδαν, και επί τον Εδόμ και επί τους Ιούς Αμών, και επί τον Μωάβ και επί πάντα στους περικύροντας την κόμην τους κατοικούντας εν τη ερήμο, διότι
πάντα τα έθνη είναι απερίτμητα και πάσο οίκος Ισραήλ απερίτμητο στην καρδία. Πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί. Όλα τα έθνη είναι απερίτμητα. Δηλαδή δεν υπάρχει συνθήκη. Η περιτομή τι ήταν? Μία συνθήκη του ανθρώπου προς το Θεό και μία υπόσχεση σημείων διαθήκης του Θεού προς τον άνθρωπο, προς το λαό Ισραήλ. Συνθήκη συνεργασίας, ευλογίας, μία σχέση πολύ στενής, στενή σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Με σημείο την περιτομή από τη μεριά των ανθρώπων και με υπόσχεση από τη μεριά του Θεού. Υπάρχει λοιπόν το σημείο, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι η καρδιά. Γιατί μπορεί να υπάρχει η περιτομή της σάρκας, αλλά εκείνο το οποίο είναι πιο σοβαρό ακόμη, να υπάρχει η περιτομή της καρδιάς. Δηλαδή, πάλι σημείο συνθήκης του ανθρώπου με το Θεό γραμμένο στην καρδιά. Που τι είναι? Πιστεύω, σε γνώρισα, σε εμπιστεύομαι και σε υπακούω. Και η υπόσχεση, η διαθήκη του Θεού προς τον άνθρωπο, επειδή πίστευσες για σε μένα, εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε ευλογώ. Όταν όμως αυτή η συνθήκη από τη μεριά του ανθρώπου και η διαθήκη από τη μεριά του Θεού διαταράσσεται, και η διαταραχή αυτή, το σπάσιμο αυτό προέρχεται μόνο από τον άνθρωπο, απλώς ο Θεός το αποδέχεται, τότε ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ τότε, η Εκκλησία του Χριστού τώρα, αρχίζει να παραπέει. Απομακρυνόμενος ο λαός από το νόμο, από το λόγο του Θεού και από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και όταν ο άνθρωπος απορρίψει και εν τη σαρκή αυτού στην υπακοή, αλλά και με την καρδιά στην πίστη το λόγο του Θεού, από εκεί και πέρα η αμαρτία αυξάνει και αυξάνει, καθώς ο άνθρωπος περπατάει όχι από πίστη πια σε πίστη, αλλά από απιστία σε απιστία, και όχι από αγάπη σε αγάπη, αλλά από κακία σε κακία. Τότε τα πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, διαμορφώνονται, μάλλον διαφοροποιούνται ριζικά. Γι' αυτό και ο Θεός είναι τόσο μεγάλη αλλαγή του λαού του Θεού και των ανθρώπων του Θεού, όταν αποβάλλουν, απορρίψουν τον λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, είναι τόσο μεγάλη η διαφορά που ο Θεός, που ξέρει το παρόν αλλά ιδιαιτέρως βλέπει το μέλλον, φωνάζει και λέει: «Ήθε να ήχον εν τη ερήμο κατάλημα οδοιπόρων, για να εγκαταλείψω το λαό μου και να απέλθω από αυτόν. Μακάρι να φεύγα στην έρημο», λέει ο Θεός. «Να μην είμαι μαζί με το λαό μου, να τον εγκαταλείψω, να φύγω από αυτόν, γιατί αυτό που βλέπω, επειδή απέρριψαν το λόγο του Θεού, τη συνθήκη εν τη σαρκή, την περιτομή εν τη σαρκή, επειδή απέρριψαν τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και η διαθήκη του Θεού πια της ευλογίας δεν είναι πάνω τους», φωνάζει ο Θεός και λέει: «Πάντες πλέον είναι μοιχοί». Τι θα πει μοιχοί? Εμίχευσαν. Εμίχευσαν πνευματικά, γιατί απαρνήθηκαν τον Κύριό τους και το Θεό τους και εξέλεξαν άλλους θεούς και απαρνήθηκαν την προτροπή, το λόγο και το νόμο του Θεού και εξέλεξαν άλλες διαδικασίες, παραδόσεις, ανθρώπινες γνώμες, ανθρώπινες απόψεις, και τέλος παρέβησαν τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και απαρνήθηκαν τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και ακολούθησαν τη φωνή της καρδιάς τους. Μοιχή και άθροισμα απίστων, οι οποίοι ενέτειναν τη γλώσσα αυτών ως τόξον ψεύδους. Όπως το ξέβει κανείς, αλλά πια το τόξο τους δεν είναι με βέλη, αλλά είναι με ψέματα. Ψεύδι συνεχόμενα από το στόμα τους. Εδώ να προσέξουμε κάτι, αδερφοί. Δεν είναι αδύνατον ο άνθρωπος να πέσει σε ένα ψέμα. Ούτε είναι και θανατηφόρο τούτο. Παρόλο που λέει η Γραφή ότι οι ψεύστες, και μάλιστα πιο σωστά, όσοι αγαπάνε το ψεύδος δεν έχουν κληρονομιά στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά και το ψέμα είναι μία αρρώστια, μία ασθένεια, μία αμαρτία πιο σωστά, για την αρρώστια και ασθένεια ψυχής. Ο ψεύτης είναι άρρωστος. Δεν μπορεί να πει αλήθεια, πάντοτε λέει ψέματα. Το εύκολο είναι το ψέμα. Είναι αρρώστια, αλλά ας μην το εξετάσουμε σαν αδυναμία ή σαν αρρώστια, είναι αμαρτία.
Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ψεύδεται, σημαίνει πολλά πράγματα. Πρώτον, δεν φοβάται το Θεό. Δεν λογαριάζει το Θεό. Δεν ελέγχεται. Και δεν ελέγχεται γιατί δεν υπάρχει φόβος Θεού. Και χρησιμοποιεί το ψέμα για να υπερισχύσει, για να επιβάλλει την άποψή του, για να πετύχει τις επιδιώξεις του. Η γλώσσα λοιπόν έγινε ως τόξον ψεύδους και προσέξτε, και ίσχυσαν, ισχυρό όπλο το ψέμα, και ίσχυσαν, επί της γης, ουχή υπέρ της αληθείας. Μπορεί δηλαδή με το ψέμα να υπερισχύσεις. Ναι, αλλά το ότι υπερίσχυσες λέγοντας ψέμα, και καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά τι εννοούμε. Ένα ψεματάκι να πω, κέρδισα το παιχνίδι. Ποιος το ξέρει, ποιος θα το δει, ποιος, ο Θεός θα μας φυλάει. Επειδή υπερίσχυσας, αλλά όχι υπέρ της αληθείας, τότε η συνέπεια θα είναι ότι ο δρόμος θα είναι ολισθηρός. Θα προχωράς από κακία σε κακία και δεν θα μπορείς να γνωρίσεις το Θεό. Θα σου αποκαλύπτεται ο Θεός και δεν θα τον βλέπεις. Θα είναι μπροστά σου και δεν θα τον αντιλαμβάνεσαι. Μα μπορεί να συμβεί αυτό πολύ εύκολα. Και να πω πιο καλά, ο Θεός είναι μπροστά σε όλους μας. Και είναι στιγμές που αισθανόμαστε την παρουσία Του και είναι στιγμές που δεν αισθανόμαστε την παρουσία Του και είναι στιγμές που δεν έχουμε φόβο Θεού. Γιατί, πάπου το ψέμα, πάπου η αμαρτία. Εκεί πέρα, αδερφοί αγαπητοί, τώρα είναι τι θα υπερισχύσει. Τι θα υπερισχύσει στην καρδιά των ανθρώπων. Θα υπερισχύσει το ψέμα και η αμαρτία, τότε θα λιγοστέψει η αγάπη και η επίγνωση του Θεού. Αν ο άνθρωπος όμως ελεκτεί και μετανοήσει και απορρίψει το ψέμα σαν βδέλυγμα και το καταδικάσει και πει «Κύριε, συγχώρεσέ με, άθλιος είμαι, συγχώρεσέ με Κύριε», τότε θα μειωθεί, θα λιγοστέψει και θα εξαφανιστεί το ψέμα, θα υπερισχύσει η αλήθεια, δεν θα ισχύσεις εσύ, θα υπερισχύσει η αλήθεια πια. Και τότε ο Θεός θα σου αποκαλύπτεται και θα τον βλέπεις. Θα σου φανερώνει το θέλημά του και θα το καταλαβαίνεις. Και δεν θα περπατάς πλέον εν φαντασία και με τη γνώση και τη γνώμη τη δική σου, αλλά θα περπατάς εν οδηγία Πνεύματος Αγίου. Με οδηγία Πνεύματος Αγίου. Είναι πολύ σοβαρό, γι' αυτό επιτρέψτε μου να επιμείνω λίγο σε αυτό. Ο Ιησούς Χριστός είναι αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Τέλειωσε. Εγώ είμαι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι. Ο Λόγος του Θεού είναι υπερτάτη αλήθεια. Όταν λοιπόν εκλέγει ο άνθρωπος την αλήθεια, που είναι ο Λόγος του Θεού, που είναι ο Ιησούς Χριστός, τότε του αποκαλύπτεται η αλήθεια. Και δεν περπατάει πια ο άνθρωπος το ψέμα. Μπορεί να περπατάει ο άνθρωπος το ψέμα χωρίς να το καταλάβει τις περισσότερες φορές. Τις περισσότερες φορές είναι αυτό που λέμε «έκανα λάθος». Τι σημαίνει «κάνω λάθος», «έκανα λάθος», «έκανε λάθος»? Σημαίνει ότι δεν περπατάω στην αλήθεια, περπατάω στο ψέμα και δεν το έχω καταλάβει. Υπάρχει περίπτωση να περπατάω στο ψέμα και να το καταλαβαίνω? Βεβαίως, και είναι το χειρότερο απ' όλα. Συνειδητά δεν ενδιαφέρομαι για την αλήθεια. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος περιφρονεί την αλήθεια, δεν τη λογαριάζει, δεν τη φοβάται, ο Θεός δεν μπορεί να του αποκαλύψει. Πιο σωστά, του αποκαλύπτεται, αλλά δεν μπορεί να τον γνωρίσει ο άνθρωπος. Γιατί λέει, εάν γνωρίσετε την αλήθεια, η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και πότε γνωρίζει ο άνθρωπος την αλήθεια? Όταν είναι μαθητής του Χριστού. Θα είσαστε μαθητέ μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αν δεν είσαι μαθητής του Χριστού, δεν γνωρίζεις την αλήθεια. Τι σημαίνει μαθητής? Θέλω να με διδάξεις. Υπάρχουν οι μαθητές κοπανατζίδες. Δεν πηγαίνουν σχολείο, αυτοί δεν πρόκειται να μάθουν το μάθημα. Υπάρχουν οι μαθητές οι αδιάφοροι. Μπαίνουν μέσα και σφυρίζουν, σκέφτονται, ζωγραφίζουν, ακούνε ραδιόφωνο. Δεν θα μάθουν ποτέ την αλήθεια. Υπάρχουν όμως και οι μαθητές οι καλοί, που μπαίνουν στο σχολείο, ανοίγουν τα μάτια τους, ανοίγουν το βιβλίο, ανοίγουν το τετράδιο και δεν αφήνουν λόγο να πέσει στο έδαφος. Εάν είσαι τέτοιος μαθητής του Χριστού,
που πραγματικά ανοίγεις τα αυτιά σου, ανοίγεις τα μάτια σου να δεις ο Θεός τι θα σου πει και εξητείς και το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, τότε είσαι αληθινός μαθητής, γνωρίζεις την αλήθεια γιατί σε διδάσκει ο Χριστός και η αλήθεια σε ελευθερώνει. Εάν όμως δεν είσαι έτσι, δηλαδή δεν ενδιαφέρεσαι να γνωρίσεις το Θεό, δεν έχεις φόβο Θεού, αλλά λες το ψεματάκι σου, τότε σίγουρα θα κάνεις λάθη και θα κάνεις το ένα λάθος μετά το άλλο και τα λάθη θα σε οδηγήσουν σε μεγαλύτερα λάθη, και για να διορθώσεις τα λάθη σου συνειδητά πια θα λες ψέματα και θα κάνεις αμαρτίες και η αποκάλυψη του Θεού δεν θα υπάρχει σε σένα. Τώρα οι συνέπειες, το αποτέλεσμα, τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, φυλάτεστε τώρα έκαστος από του πλησίον αυτού και επουδένα αδελφών μην πεποίθατε. Γιατί? Γιατί αυτός είναι αδελφός σου, αλλά δεν είναι της αληθείας. Δεν είναι εκ της αληθείας. Δεν είναι εκ του Θεού. Άρα είναι ψεύτης. Και ο πατήρ του ψεύδους είναι ο διάβολος. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος διοικείται πια από τον πατέρα του ψεύδους, όταν το ψεύδος είναι μέσα του, είτε θα κάνει λάθος, είτε συνειδητά θα πει ψέματα, είναι αναξιόπιστος, δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς. Δεν μπορείς να τον συμβουλευτείς. Γιατί αν σου δώσει συμβουλή, παραδείγματος χάρη, και δεν θέλει να πει ψέματα και σε αγαπάει, θα κάνει λάθος. Δεν έχει την αλήθεια, δεν του έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια, δεν του αποκαλύπτει ο Χριστός την αλήθεια. Δεν ξέρει δηλαδή το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Κρίνει με την όψη και με τη διαστραμμένη και πονηρά καρδιά του και κάνει λάθος. Πώς να εμπιστευτώ έναν άνθρωπο ο οποίος το πιθανότερο είναι να κάνει λάθος ό,τι μου πει, λάθος σ' ό,τι μου πει, και κάποιες φορές να μου πει και ψέματα. Πώς να τον εμπιστευτώ? Μα είναι αδελφός μου. Πώς να τον εμπιστευτώ? Γι' αυτό αδελφοί αγαπητοί, όταν ρωτάμε κάποιον, όταν ζητάμε κάποιον, τι περιμένουμε? Όχι να μας πει τη γνώμη του, να προσευχηθεί. Εγώ τον ρωτάω κάποιον, του λέω, δεν θέλω να μου πεις τη γνώμη σου, δεν θέλω να σκεφτείς, θέλω να προσευχηθείς. Και αν σου φανερώσει κάτι ο Θεός, πες το μου. Αν δεν σου φανερώσει, συνέχισε να προσεύχεσαι. Το θέλημα του Θεού δεν έρχεται με τη σκέψη. Πολλές φορές, για να το διορθώσω, έρχεται με τη σκέψη του αν υπάρχει φόβος Θεού. Γιατί ο Θεός σοφίζει τους ανθρώπους και μάλιστα τους απλούς σοφίζει. Αλλά δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αλήθεια όταν ο άνθρωπος δεν έχει φόβο Θεού. Και έρχεται ο Θεός και λέει, μην εμπιστευόσατε στους αδελφούς σας. Αυτοί είναι μέσα στο ψέμα. Αυτοί δεν ενδιαφέρονται για την αλήθεια. Μα τον αγαπάω. Τον αγαπάς, αλλά θα κάνεις λάθος σε αυτό που θα του πεις και σε αυτό που θα διαλέξεις. Άσε που εκτός από το ψέμα, μην εμπιστεύεστε, υπάρχει και πονηριά και δολιότηση. Ακούστε τι λέει. Ένα-ένα τα πιάσουμε. Φυλάτεστε λοιπόν κάθε ένας από του πλησίον αυτού και επουδένα αδελφών μην πεποίθατε. Μάλιστα πολλές φορές λέω, και ο Θεός να με συγχωρέσει που το λέω αυτό, ότι μου πει αυτός είναι λάθος. Το αντίθετο θα κάνω. Γιατί τον βλέπω ότι δεν έχει φόβο Θεού. Δεν ισχύει έτσι πως το λέω, για να μην έχουμε τέτοιες ψευδεστήσεις και τέτοιες σκέψεις στην καρδιά μας. Αλλά ένας άνθρωπος κοσμικός τι θα σου συμβουλεύσει? Που είναι μες στο ψέμα. Ένας άνθρωπος που είναι σε παράβαση τι θα σου συμβουλεύσει? Που είναι μες στο ψέμα. Και εδώ να προσέξουμε αδερφοί, γιατί πολλές φορές είμαστε στο ψέμα και δεν του δίνουμε σημασία. Δεν το λογαριάζουμε, αλλά το αποδεχόμαστε. Να πω παραδείγματος χάρη. Δεν λέω για συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά θέλω να το πω αυτό. Μία γυναίκα βάφει τα μαλλιά της. Είναι μια μόνιμη αμαρτία, γιατί ενώ είναι μαυρομάλα γίνεται ξανθιά. Εάν μεν ελέγχεται και λέει έχω αδυναμία, δεν μπορώ, Κύριε φώτισέ με, βοήθησέ με, σε αυτήν μένει η αλήθεια. Αν όμως το κάνει συνειδητά και δεν λογαριάζει το Θεό, τότε λάθος κάνει. Λάθος κάνει στη ζωή της, οι αποφάσεις της θα είναι λανθασμένες. Λάθος κάνει το περπάτημά της. Λάθος κάνει στη συμβουλή της. Άλλο λοιπόν η αδυναμία που δεν μπορώ και ζητάω βοήθεια από το Θεό, και άλλο αδερφοί αγαπητοί, το συνειδητό ψέμα
Και το ψέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα στη ζωή μας. Επαναλαμβάνω, μην νομίσεις ότι ποτέ δεν πεις ψέμα, αλλά πρόσεξε να μετανοήσεις γρήγορα. Ακόμη μπορεί να έχουμε και ένα ψέμα στη ζωή μας κρυμμένο που να μην το έχουμε πει σε κανέναν. Το έχω μέσα, κάτι έχω κάνει και δεν το έχω πει σε κανέναν. Μην το βάλεις στη γωνιά και πεις δεν πειράζει. Πηγαίνω εξομολογήστο στον Κύριο. Γιατί εάν υπάρχει ψέμα στη ζωή σου, απόκρυψεις, γιατί η απόκρυψη αληθείας είναι ψέμα. Αν υπάρχει απόκρυψη αληθείας στη ζωή σου, δεν μπορεί να σου αποκαλυφθεί ο Θεός. Δεν μπορεί να σου φανερωθεί ο Θεός. Δεν μπορεί να σου οδηγήσει ο Θεός. Και πώς θα διορθωθώ? Πάρα πολύ εύκολα. Θα πας στην προσευχή, θα το καταδικάσεις, θα μετανοήσεις. Ναι, αλλά δεν μπορώ να το εξομολογηθώ. Ζήτησε βοήθεια από το Θεό και σου δώσει χάρη ο Θεός. Μη μένουμε, αδελφοί, είναι. Σήμερα πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το μήνυμα αυτό από το Θεό. Μη μένουμε χωρίς φόβο Θεού στο ψέμα. Δεν μπορεί να σου αποκαλυφθεί ο Θεός. Ένα ψέμα θα φέρει κι άλλο, θα φέρει κι άλλο, θα φέρει κι άλλο. Πώς? Είτε με τη μορφή του λάθους, είτε με τη μορφή του συνειδητού ψέματος που δεν μπορείς να αντισταθείς πια. Ψέμα μην αφήνετε στη ζωή σας. Δεν λέω να βγούμε να το διαλαλήσουμε και να ξεφτυλιστούμε και να... Αλλά δεν μπορούμε, μακάρι να μπορούμε να το εξομολογηθούμε σε αυτόν που εψεύθυμεν. Είπα ψέματα στη γυναίκα μου. Πάω να της πω, Άννα μου, είπα ψέματα. Αυτό είναι το καλύτερο. Να πω, Κύριε, είπα, συγχώρεσέ με, Άννα, είπα, συγχώρεσέ με. Αλλά κι αν δεν μπορώ να το πω στην Άννα, μπορώ να το πω στο Θεό. Και να του πω, δώσε μου δύναμη, ελευθέρωσέ με, οδήγησέ με, να βγει στην επιφάνεια και να ελευθερωθώ εγώ. Ο άνθρωπος που έχει ψέμα και μένει στο ψέμα, θα περπατάει από ψέμα σε ψέμα. Και δεν θα είναι αξιόπιστος. Ούτε στον εαυτό του, ούτε στους αδελφούς του, ούτε στο Θεό. Λάθη θα κάνει για τη ζωή του, λάθος γνώμη θα δίνει στους άλλους, λάθος συμπεριφορά θα έχει ενώπιον του Θεού. Πιστεύω ότι το καταλάβαμε όλοι πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί είναι κάτι που μας ξεφεύγει. Είναι κάτι που δεν του δίνουμε σημασία, θεωρούμε δεν πειράζει. Ποιο δεν πειράζει? Οι ψεύτες δεν θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι μετανοημένοι ψεύτες θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά και η αμαρτία έχει συνέπειες. Πονάει. Τώρα λοιπόν, όταν όλοι οι αδελφοί ή κάποιοι είναι μέσα στο ψέμα, όσο και μορφή ευσεβίας να έχουν, όσο και καλή να είναι, όσο και είναι επικίνδυνοι, μην τους εμπιστεύεστε, λέει ο Λόγος του Θεού. Θα μου πεις που το ξέρω. Δεν το ξέρεις εσύ, γι' αυτό τους εμπιστεύεσαι. Γι' αυτό ο χριστιανός είναι, αγαπάει με αγαθοσύνη. Αλλά από εκεί και πέρα επεμβαίνει ο Θεός και διαφυλάει. Και φυλάει τους αγαθούς, φυλάει τους ειλικρινείς, φυλάει τους πιστούς, φυλάει αυτούς που αγαπάνε εν πνεύματι, που αγαπάνε με αλήθεια. Φυλάει, προφυλάσσει. Όμως σε μια κατάσταση που υπάρχει, λέει ο Θεός, μην εμπιστεύεστε κανέναν αδελφό σας, γιατί κάθε αδελφός πάντοτε θα υποσκελίζει. Πάντοτε, ακούτε, πάντοτε. Τι σημαίνει πάντοτε? Κάθε στιγμή θα σε βλέπει ότι πρέπει να σε ξεπεράσει. Και αυτό είναι για μας. Τι σημαίνει για μας? Να το βλέπουμε. Αν βλέπεις τον αδελφό σου ότι είναι μικρός και πρέπει να τον προσπεράσεις, εκεί πήγαινε και κοίταξε τον εαυτό σου στο Θεό. Εάν βλέπεις τον αδελφό σου και του λες προχώρα μπροστά, τότε να δοξάζεις το Θεό και να χαίρεσαι. Πώς βλέπεις τον αδελφό σου? Και τώρα πρώτα πρώτα θα ξεκινήσουμε από την οικογένειά μας. Έχεις αδέλφια, πώς τα βλέπεις? Να πάρεις εσύ τα πιο πολλά, μοιράσουμε την περιουσία, ή να πεις πάρε ό,τι θες και ό,τι μείνει άστο σε μένα? Από τη στιγμή που η καρδιά αρχίζει και λέει εγώ τα πιο πολλά, εγώ να το κοροϊδέψω, εγώ να το κάνω, από εκεί και πέρα πήγαινε στο Θεό. Μέσα στην καρδιά σου έχει αλλοιωθεί η κατάσταση του Πνεύματος του Αγίου, η κατάσταση της αγαθοσύνης. Αλλά πέραν του ότι ο αδελφός υποσκελίζει, πάσο πλησίον θα περπατά στη δολιότητα. Ο αδελφός θα υποσκελίζει και ο πλησίον, αντί να είναι αν αγαπάς τον πλησίον σου ως εαυτόν, όταν είσαι στο ψέμα,
τότε όχι μόνο δεν θα αγαπάς τον αδελφό σου, αλλά θα είσαι με πονηριά και υποκρισία. Και εδώ πάλι να μείνουμε λίγο. Με πονηριά και υποκρισία. Δηλαδή, δεν θα περπατάς στο φως. Και αν δεν περπατάς στο φως, δεν έχεις κοινωνία με το Θεό. Και αν δεν έχεις κοινωνία με το Θεό, το αίμα του Ιησού Χριστού δεν έχει καμία δύναμη σε σένα. Κοιτάξτε, συνέπειες του ψέματος. Πώς κατατάει ο άνθρωπος που φυλάει ψέματα χωρίς φόβο Θεού, χωρίς έλεγχο, χωρίς μετάνοια στη ζωή του. Όλα στραβώνουν. Τον αδελφό του το κοιτάει πώς να τον ξεπεράσει. Αντί να χαίρεται με τη χαρά του αδελφού του, λυπάται με τη χαρά του αδελφού του. Αντί να χαίρεται που πάει καλά ο αδελφός του, λέει εγώ να πάω πιο καλά. Λυπάται. Με τον πλησίον του δολιεύεται, πονηρεύεται. Ξέρετε τι θα πει δολιεύεται και πονηρεύεται? Όλα τα κακά. Δολιεύεται και πονηρεύεται, ζηλεύει, φθονεί. Δολιεύεται και πονηρεύεται, θέλει να τον κλέψει, θέλει να τον αδικήσει. Δολιεύεται και πονηρεύεται, τον φοβάται χωρίς λόγο. Αντί λοιπόν να αγαπάει τον πλησίον του, αυτός πονηρεύεται και δολιεύεται τον πλησίον του. Γιατί? Γιατί υπάρχει στη ζωή του ψέμα και ο Θεός δεν μπορεί να το αποκαλυφθεί και αυτός δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό. Και θέλουσιν πε απατά έκαστος τον πλησίον αυτού. Απάτη. Ο Θεός να φυλάει, αδερφοί. Πώς θα σε ξεγελάσω? Να μην το μάθεις, να μην στο πω, να μην το πάρεις εσύ, να το πάρω εγώ. Να ξεγελάει, απατάει ο ένας τον αδελφόν του άλλου, τον αδελφόν του. Όμως ο Θεός πώς μας θέλει, αδερφοί? Όχι μόνο να μην ξεγελάμε, να μην εξαπατούμε τους αδελφούς μας, αλλά να τους υπηρετούμε τους αδελφούς μας. Μια μεριά λοιπόν είναι υπηρετώ και από την άλλη μεριά είναι εξαπατώ. Και όλα αυτά γεννησιουργός ατία, το ψέμα το φυλαγμένο στην καρδιά. Οποιασδήποτε μορφής μόνιμη αμαρτία ψεύδους. Οποιασδήποτε μορφής. Και δεν θα λαλούνε την αλήθεια. Ποια αλήθεια, αφού δεν υπάρχει αλήθεια σε αυτούς? Και δεν θα λαλούν την αλήθεια, αλλά εδίδαξαν τη γλώσσα αυτών να λαλεί μόνο ψεύδι. Πάει η αλήθεια. Ούτε δείγμα αλήθεια. Το επαναλαμβάνω. Μην νομίζετε ότι ο χριστιανός δεν πέφτει σε αυτό το λάθος, σε αυτή την αμαρτία και σε αυτή την αδυναμία, ούτε να κατακρίνετε τους άλλους. Θυμάμαι μια φορά, σας το έχω ξαναπεί, ένας αδελφός μου είπε ψέματα και τόσο πολύ στενοχωρήθηκα, απογοητεύτηκα, σκανδαλίστηκα θα έλεγα. Μα είναι δυνατόν αδελφός να μου πει ψέματα? Και σας βεβαιώνω, την επόμενη μέρα είπα 7 ψέματα. Πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε? Μην κατακρίνεις, γιατί με όποιο μέτρο κρίνεις, με αυτό θα κριθείς. Μην κοιτάς δηλαδή το ξυλάριον του αδερφού σου για να τον διορθώσεις. Βγάλε το δοκάρι και τότε θα βλέπεις καθαρά. Δεν δηλαδή ψάχνουν να βρούμε τι ψέμα μας είπανε. Να ψάξουν να βρούμε τι ψέμα λέμε εμείς. Γιατί αν κάθομαι εγώ τώρα να λέω τι ψέμα μου είπε η Άννα, τι ψέμα μου είπε ο Γιάννης, τι ψέμα μου είπε ο αδερφός, τι ψέμα μου είπε ο πρεσβύτερος, χάθηκα. Κοιτάω το δοκάρι, το ξυλάριον του αδερφού και ξεχνάω το δοκάρι. Ό,τι γίνεται δεν γίνεται από το Λόγο του Θεού, ό,τι μας διδάσκει, δεν μας το διδάσκει για να το εφαρμόσουμε στους άλλους. Καθόλου μάλιστα. Μας το διδάσκει για να το εφαρμόσουμε στην προσωπική μας, ατομική μας ζωή. Δεν μας το διδάσκει για να πάω να το εφαρμόσω στη γυναίκα μου, να πας να το εφαρμόσεις στον άντρα σου, να πας να το εφαρμόσεις στα παιδιά σου. Βέβαια στα παιδιά σου, βέβαια, γιατί η γυναίκα είναι οικοφύλακας και πρέπει να τα διδάσκει. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας το λέει να το εφαρμόζουμε στους άλλους, μας το λέει να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας, στη δική μας τη ζωή, στην προσωπική, στην ατομική μας ζωή. Έχουν διδαχτεί πια, ξέρετε τι θα πει, έχουν διδαχτεί, έχουν καταρτιστεί στο ψεύδος. Δύσκολο τώρα το ψεύτη, το συνειδητό ψεύτη. Και μάλιστα ο Θεός να μας φυλάει τον χριστιανό ψεύτη. Δύσκολα να τον διορθώσει κανείς. Πολύ δύσκολα. Αν μπει σε αυτή τη διαδικασία, δύσκολα.
Και αν μάλιστα δεν έχει και καθόλου φόβου Θεού, αυτός θα καφιέται κιόλας και θα λέει «Εγώ είμαι του Χριστού, εγώ πηγαίνω στην εκκλησία, εγώ προφητεύω». Μπορεί να προφητεύει, για λίγο μπορεί, μέχρι ο Θεός να τον απορρίψει, γιατί το Πνεύμα το Άγιο λυπείται, σβήνει και δεν προφητεύει και αποσύρεται. Ο Θεός να φυλάει την καρδιά μας από ψέματα. Δεν είναι μία αμαρτιούλα, είναι αιτία μεγάλων κακών. Μεγάλων κακών. Αποκάμνωση, στη συνέχεια πράττονται στην ανομία. Και συνεχίζει ο Θεός να λέει, η κατοικία σου λοιπόν είναι εν μέσω δολιότητος, εν τη δολιότητη αυτών αρνούνται να με γνωρίσουνε. Και εδώ στο αρνούνται να με γνωρίσουνε πρέπει να επαναλάβουμε. Πότε ο άνθρωπος αρνείται να γνωρίσει το Θεό? Για να σας πω, αδελφοί, πόσο σοβαρό είναι αυτό και πόσο μεγάλη σημασία πρέπει να δώσουμε, μην διαβάζετε εσείς, μην ανοίγετε. Ξέρετε τι λέει στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς. Λέει, όταν ο Κύριος αποκαλυφθεί από ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού, εμπειρίφλογος κάμνων εκδίκησιν, θα κάμνει εκδίκηση εις τους μη γνωρίζοντας τον Θεόν πρώτον και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεύτερον, οι οποίοι θα τιμωρηθρούνε με όλεθρον αιώνιον από προσώπου Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού. Δύο κατηγορίες, σε δύο κατηγορίες ο Χριστός θα κάνει εκδίκηση. Δεν θα κάνει εκδίκηση στους αμαρτάνοντας εν αγνία, αλλά σε αυτούς που ξέρουν. Και ξέρετε ποιοι ξέρουν? Εμείς ξέρουμε. Εσύ και εγώ ξέρουμε. Οι πιστοί, οι άνθρωποι της Εκκλησίας ξέρουν, που έχουν στα χέρια τους το Ευαγγέλιο. Σε αυτούς μόνο, σε αυτές τις δύο κατηγορίες ανθρώπων, ο Χριστός θα κάνει εκδίκηση. Φοβερό δεν είναι? Σε άλλους δεν κάνει εκδίκηση, σε άλλους αφήνει. Δεν με εκλέξατε, πηγαίνετε εκεί που εκλέξατε. Σε εμάς θα κάνει εκδίκηση. Πολλά λέει σας εδόθησαν, πολλά θα συζητηθούν. Περισσότερα, περισσότερα θα σας απαιτηθούν. Έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη τώρα που γνωρίσαμε. Και τι συμβαίνει? Μένεις στο ψέμα, δεν μπορείς να γνωρίσεις το Θεό. Δεν μπορεί να σου αποκαλυφθεί ο Θεός. Σου αποκαλύπτεται και δεν μπορείς να τον γνωρίσεις. Αρνείσαι να τον γνωρίσεις, γιατί μένεις στο ψέμα και η αλήθεια δεν μπορεί να σε ελευθερώσει. Πάει, τέλειωσες. Δεν μπορεί να σε ελευθερώσει. Τι θέλει λοιπόν ο Θεός? Πρώτον, να γίνουμε καλοί μαθητές. Να ανοίξουμε τα αυτιά μας, να ανοίξουμε τα μάτια μας και να πούμε «Χριστέ μου, δίδαξέ με». Και τότε θα έρθει ο Χριστός σιγά σιγά, γιατί αυτή είναι η εμπειρία. Έρχεται ο Χριστός σιγά σιγά, όπως κάνουμε και εμείς με τα παιδιά μας. Δεν τα πάμε τα παιδιά μας μόλις φτάσουν 7 χρονών πρώτη γυμνασίου. Τι να κάνουν τώρα, μαθηματικά? Αυτά δεν ξέρουν ακόμη α, β, γ, δ, δεν τα ξέρουν αυτά. Πρέπει να ξεκινήσουν από το α, β, γ, δ. Έτσι κάνει και ο Χριστός. Σιγά σιγά. Ζητάω, όσο ζητάω θα με μαθαίνει. Σταματάω, σταματάει και αυτός. Εξητώ, και πώς εξητώ? Πώς είμαστε διδαχτοί του Χριστού? Γιατί λέει πάντα εσείς είστε διδαχτοί του Πνεύματος του Αγίου. Πώς? Με το να ερχόμαστε στην Εκκλησία δεν είμαστε διδαχτοί. Με το να εξητούμε το θέλημα του Θεού, τη διδασκαλία του Χριστού, μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, τότε είμαστε διδαχτοί του Θεού. Τότε έχουμε πραγματικά αποδεχθεί τον Ιησού Χριστόν δάσκαλο και καθηγητή μας. Τι να κάνω τώρα, Κύριε? Ο Χριστός θα σε οδηγήσει. Και πώς θα με οδηγήσει? Με το Λόγο Του, με τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου Του, με περιστάσεις, με ενύπνια, με οράσεις, με προφητείες. Δεν μπορεί ο Θεός να σε διδάξει? Ο Θεός μπορεί να σε διδάξει. Εσύ είσαι στη θέση να είσαι διδακτός του Κυρίου?
ή σε ενδιαφέρει το ψέμα ή αδιαφορείς για την αλήθεια. Ο Θεός να μας φυλάει. Σε δύο λοιπόν κατηγορίες θα κάνει εκδίκηση ο Χριστός. Πρώτον, σε αυτούς που δεν γνώρισαν το Θεό, γιατί δεν εξεζήτησαν να τους αποκαλυφθεί. Και δεύτερον, σε αυτούς που δεν υπάκουσαν στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτές είναι δύο κατηγορίες. Ξέρω τι λέει το Ευαγγέλιο. Ο πρώτος που δεν γνωρίζει το Θεό δεν ξέρει ούτε το τι λέει το Ευαγγέλιο. Δεν τον ενδιαφέρει. Έχει μπει πια σε παραδόσεις, σε ανθρώπινες διδασκαλίες, δοξασίες. Τι λέει ο παπάς εκείνος, τι λέει ο πνευματικός ο άλλος, τι λένε τα βιβλία, τι λένε τα συγγράμματα. Δεν ενδιαφέρεται για το Λόγο του Θεού και για το Ευαγγέλιο και για τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, γιατί ζει μέσα στο ψέμα. Μένει μέσα στο ψέμα και το ψέμα το αποκαλύπτεται. Όποιον πλησιάζεις να σε διδάξει, αυτός θα σε διδάξει. Εάν πάω εγώ τώρα να με διδάξει φιλόλογος, αρχαία θα μάθω. Αν πάω να με διδάξει μαθηματικός, μαθηματικά θα μάθω. Αν πάω στο Χριστό να με διδάξει, το Ευαγγέλιο θα μάθω. Αν πάω στον κόσμο να με διδάξει, δεν ξέρω τι θα μάθω. Ο Θεός να μας φυλάει. Είναι λοιπόν πώς ζούμε. Σήμερα βλέπω ότι επιμένει ο Θεός στην καρδιά μου, στην καρδιά μας, για την αίσθηση του ψεύθους. Ψέμα. Μόνιμο ψέμα. Όχι εξαγνίας, ούτε εξαδυναμίας. Μόνιμο ψέμα. Το έχω κρύψει. Δεν το ξέρει κανείς, δεν θα το μάθει κανείς. Και πρόσεξε, κανείς δεν θα το μάθει. Εκεί είναι, τέλειωσε. Εκεί πρέπει να πάμε στον Χριστό. Κύριε, άθλιος είμαι. Προσπαθώ να κρύψω την αμαρτία μου. Απεσιώπησα, λέει, την αμαρτία μου και τα οστά μου ξεράθηκαν. Την έκρυψα την αμαρτία μου και πραγματικά ταπεινώθηκα, γιατί με ταπείνωσε ο Θεός. Και τι θα κάνω τώρα, θα βγω να σας την πω? Όχι, πάω στο Χριστό. Κύριε Θεέ μου, αμάρτησα στον ουρανό, σε σένα και στους ανθρώπους. Το αίμα του Χριστού, Κύριέ μου, συγχώρεσέ με, ελέησέ με, μετανοώ. Μετανοώ αυτή τη στιγμή εν σάκω και σποδώ. Και θέλω να κάνω αποκατάσταση, βόηθα με, Κύριε. Και ο Θεός θα βρει τον τρόπο να με ελευθερώσει. Γιατί Θεός είναι, θέλει να με ελευθερώσει. Θέλει να σε ελευθερώσει. Ευαρεστείται ο Θεός στο να ελευθερώνει και να ευλογεί τον άνθρωπο. Δια τούτου, τώρα επεμβαίνει ο Θεός, και άμα επέμβει ο Θεός να μας φυλάει. Δια τούτου, ούτε λέει ο Κύριος, εγώ θα βάλω αυτούς σε χωνευτήρι της θλίψης. Οχοχοχ, ξέρεις θα πει χωνευτήρι της θλίψης? Καίει, καίει, φωτιά. Εγώ θα τους βάλω σε χωνευτήρι της θλίψης. Και θα δεις τώρα πως θα κράξεις στο Θεό. Γι' αυτό, αδερφοί, σήμερα να κράξουμε στο Θεό. Να μην κράξουμε στο χωνευτήρι της θλίψης, να κλάψουμε στο χωνευτήρι του Λόγου του Θεού. Θα τους βάλω στο χωνευτήρι της θλίψης, θα τους δακιμάσω αυτούς, γιατί με ενδιαφέρει η Εκκλησία μου. Με ενδιαφέρει ο λαός μου, με ενδιαφέρουν τα παιδιά μου. Δεν θέλω να πηγαίνω από το κακό στο χειρότερο, θέλω να πηγαίνω από ευλογία σε ευλογία. Γι' αυτό, αδερφοί, σήμερα μετανοήσουμε όλοι. Σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, σαν να μας παρακαλεί ο Θεός. Όλους μας, πρώτα απ' όλα εμένα, να καταδικάσουμε κάθε ψέμα τη ζωή μας. Το καταδικάσουμε στο όνομα του Χριστού και να ζητήσουμε το αίμα του Χριστού. Και να αφήσουμε το Θεό να μας ελευθερώσει. Αμήν, αδερφοί. Ελευθέρωσέ μας, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Πώς μπλέξαμε έτσι? Ελευθέρωσέ μας, Χριστέ μου. Βοήθησέ μας, Χριστέ μου. Θα μας ελευθερώσει, βέβαια. Μόνο και μόνο που πήραμε την απόφαση αυτή να ζητήσουμε να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας στον Κύριο. Στον Κύριο, λέει, θα εξομολογηθώ τις αμαρτίες μου. Μόνο και μόνο που παίρνεις αυτή τη στιγμή την απόφαση να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου στον Κύριο, ο Θεός θα σε ελευθερώσει. Πώς? Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Αυτό που ξέρουμε τα βεβαιότητας είναι ότι ο Θεός είναι ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος, μακρόθυμος, συγχωρητικός. Ένας τέτοιος Θεός δεν θα με ελευθερώσει? Βέβαια θα με ελευθερώσει.
Εγώ θα εξομολογηθώ και ο Θεός θα μου κρύψει την αμαρτία. Και θέλω να το διαβάσουμε αυτό, αδερφοί, για να μας παρηγορήσει ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα του Άγιο. Για ακούστε τι ωραία που το λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει λοιπόν στο Ψαλμό, σελίδα 526, Ψαλμό 32. Διαβάζω από το 3 εδάφιο. «Όταν απεσιώπησα την αμαρτία μου, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ το λολυγμού μου όλη την ημέρα. Επειδή μέρα και νύχτα ευαρύνθη η χείρη σου, Κύριε, επ' εμέ. Η υγρότης μου μετεβλήθη στερινή ξερασία. Και τι έκανα», λέει ο ψαλμωδός και ο Δαβίδ, «την αμαρτία μου εφανέρωσα προς σε, Κύριε, και την ανομία μου δεν έκρυψα προς ένα, Κύριε. Είπα, εις τον Κύριο θέλω εξομολογηθεί τις παραβάσεις μου, και εσύ, Κύριε, συγχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου». Και έρχεται ο Θεός και λέει, τώρα, ακούστε το, αδερφοί, είναι πάρα πολύ ωραίο, τώρα που πραγματικά εξομολογήθηκε στην αμαρτία σου στον Κύριο, τώρα που μετενόησες και επέστρεψες στο Θεό και λες, Κύριε, συγχώρεσέ με, τώρα από εδώ και στο εξής, εγώ θα σε συνετίζω. Να μην ξαναπέσει την ίδια παγίδα. Εγώ θα σε διδάξω την οδό την οποία πρέπει να περπατήσεις. Τι θα κάνω, Κύριε, εγώ θα σε διδάξω. Έτσι που τα έκανα χάλια, εγώ θα σε διδάξω. Και πώς θα το αντιμετωπίσω, εγώ θα σε συμβουλεύω. Τι θα πω, εγώ θα σε συμβουλεύω. Πώς θα ενεργήσω, εγώ θα σε συμβουλεύω. Και Κύριε, πολλά προβλήματα. Και απάνω μου, επάνω σου θα είναι ο οφθαλμός μου για να σε προστατεύω. Ωραία δεν είναι, αδερφοί? Πολύ ωραία είναι, πολύ μ' αρέσει. Σήμερα θα μετανοήσω και ο Κύριος θα με συνετίσει και ο Κύριος θα με διδάξει την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω και ο Κύριος θα με συμβουλεύσει όταν πρέπει και ο Κύριος θα με προστατεύει. Και εγώ τι θα κάνω, θα πω, Κύριε, συγχώρεσέ με. Δηλαδή θα μπω μέσα στο φόβο του Θεού, θα μπω μέσα στο έλεος και στη συγχωρητικότητα του Θεού, θα μπω μέσα στη χάρη του Χριστού, θα μπω κάτω από το αίμα του Χριστού, από τις πληγές του Χριστού. Αμήν, αδερφοί? Και συνεχίζει, θα τους περάσω από χωναυτήρι. Εμένα δεν θα με περάσει, Κύριε, γιατί εξομολογήθηκα. Θα δοκιμάσω αυτούς και θα το κάνω αυτό για το καλό της εκκλησίας μου. Ναι, Κύριε, εγώ εξομολογήθηκα, εσύ εξαιρείσαι. Εξομολογήθηκες, αδερφέ, εξαιρείσαι. Εξαιρείσαι από το χωνευτήρι. Μα βγήκες απόξως τώρα. Μέσα στο χωνευτήρι θα μείνουν αυτοί που δεν μετανόησαν. Μέσα στο χωνευτήρι της θλίψεως θα μείνουν αυτοί που δεν εξομολογήθησαν. Και θα συνεχίσει, δεν είναι το χωνευτήρι, δεν είναι απλό. Όλο το περιβάλλον, όλο το περιβάλλον, το σπίτι, την οικογένεια, τα παιδιά, τη δουλειά, όλα τα όρη, λέει, θα κλάψω για τα όρη, θα κλάψω για τα βουνά, γιατί δεν θα υπάρχει άνθρωπος να διαβαίνει, που να ακούει τη φωνή του πνημνίου. Όλοι έφυγαν, έρημοι έμεινε η Ιερουσαλήμ. Θεός να μας φυλάει, έρημος ο τόπος. Ένας άνθρωπος μέσα σε έρημο τόπο. Μιλάει και δεν τον ακούει κανείς. Ξέρεις, θα πει ερημιά. Και η ερημιά δεν είναι από το να λείπουν οι άνθρωποι. Η ερημιά είναι από το να λείπει ο Χριστός. Τι είναι η ερημιά? Γιατί οι άνθρωποι μπορεί να λείψουν. Άλλωστε το έχουμε πει χιλιάδες φορές και θα το πούμε μια φορά ακόμη. Ο χριστιανός είναι μόνος του. Μόνος του αναγεννιέται, μόνος του βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο, μόνος του περπατάει τη ζωή του, μόνος του οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, μόνος του θα λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, μόνος του θα σταθεί μπροστά στο βήμα του Χριστού και μόνος του θα πάει στην κόλαση. Ομιγέννητο. Ομιγέννητο. Θεός να μας φυλάει. Χριστέ μου, φύλαξε μας. Γι' αυτό τι μας λέει ο Θεός, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Σήμερα θα μετανοήσουμε και θα πιστέψουμε στο λόγο του Θεού. Και εύχεται τώρα ο Θεός να ρωτήσει, ποιος είναι ο άνθρωπος ο σοφός που μπορεί να εννοήσει γιατί συμβαίνουν αυτά τα τρομερά και τα φοβερά? Γιατί συμβαίνει η ερημιά? Γιατί αφανίστηκε η γη και έγινε έρημος και δεν υπάρχει ο διαβαίνων? Γιατί?
Μην πεις φταίει αυτός, γιατί έτσι λένε οι άνθρωποι. Δεν πήγα καλά στη δουλειά μου, στο σχολείο μου, γιατί είχα κακό δάσκαλο. Είναι ο δάσκαλος. Καλό είναι να διαλέγουμε δάσκαλο, εντάξει. Δεν πήγα καλά στη δουλειά μου γιατί ο απέναντι με κορόιδεψε. Όταν ο Θεός είναι μαζί σου, αδερφή, κανείς δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Αν ο Κύριος είναι υπερημών, ποιος μπορεί να είναι καθημών? Εάν υπερισχύουν καθημών, τότε ο Κύριος δεν είναι υπερημών. Ένα και ένα κάνουν δύο. Το Ευαγγέλιο είναι μαθηματικά. Εάν ο Κύριος είναι μεθυμών, ποιος μπορεί να είναι καθημών? Εάν όμως κάποιος ή κάποιοι είναι εναντίον μας και υπερισχύουν, τότε ο Θεός δεν είναι μαζί μας. Γι' αυτό αναρωτιέται και φωνάζει ο Λόγος του Θεού. Ποιος άνθρωπος είναι ο σοφός ώστε μπορεί να το εννοήσει αυτό, γιατί η γη εχάθηκε, υφανίστηκε ως έρημος και δεν υπάρχει ο διαβαίνων? Και απαντάει. Και απάντησε ο Κύριος και απαντάει ο Κύριος. Και είπε ο Κύριος, διότι εγκατέλειπον το νόμο μου, που είναι η αλήθεια, δεν υπάκουσαν εις τη φωνή του Πνεύματός μου του Αγίου, που είναι η αλήθεια, και δεν περιεπάτησαν στην παρουσία του, κυριάρχησε το ψέμα. Δεν ζητάω το Λόγο του Θεού, έχω το ψέμα. Δεν ζητάω τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, έχω το ψέμα. Δεν γνωρίζω το Θεό, δεν μου αποκαλύπτει το Θεός. Και τι κάνω? Περπατώ σε δρόμο έξω από το Λόγο του Θεού. Αλλά περιπάτησαν ο πίσω της ορέξεως της καρδίας αυτών και ο πίσω των Βααλίμ, τα οποία οι πατέρες αυτών ενδίδαξαν εις αυτούς, δια τούτο, όπως συνεχίζεται, θα θρέψω αυτούς με αψύνθιον, θα πικράνω τη ζωή τους. Ξέρεις, θα πει να σε πικράνει ο Θεός. Η Γραφή λέει στους άντρες, μην πείσαστε πικροί στις γυναίκες σας. Γιατί όταν πικραίνεις τη γυναίκα σου είναι φοβερό. Ξέρεις τι είναι να σε πικραίνει ο άντρας σου? Ξέρεις τι είναι να πικραίνεις τα παιδιά σου? Να σε πικραίνει ο αδελφός σου? Να σε πικραίνει η αδελφή σου? Αδελφοί, να προσέχουμε να μην είμαστε πικροί. Να μην λέμε λόγια που πικραίνουνε, ούτε στα νεύρα μας, ούτε... Θα μου πεις, εσύ είσαι? Όχι, δεν είμαι, αλλά με φτιάξει ο Θεός. Ίσα είμαι ο χειρότερος. Αλλά ο Θεός θέλει να μην είμαστε πικροί, να μην πικραίνουμε την καρδιά του άλλου, την ψυχή του άλλου, αλλά να είμαστε γλυκείς. Τα λόγια μας να είναι γλυκά, να είναι τρυφερά, να είναι συγχωρητικά. Γιατί εμείς οι άνθρωποι, ξέρετε τι κάνουμε? Έχουμε ένα κοντάρι και σφάζουμε, τρυπάμε. Τρυπάμε τον άλλον, τον κάνουμε να πονέσει. Με πρόσβαλες, δυο φορές θα σε προσβάλλω. Ο Θεός όμως δεν το θέλει έτσι. Με αδίκησες, τώρα θα δεις τι θα σου κάνω. Αυτό είναι το φρόνημα της σάρκας και το φρόνημα της διεστραμμένης και πονηρής καρδιάς μας. Το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου είναι: με πίκρανες, εγώ θα σε γλυκάνω. Με αδίκησες, εγώ θα σε ευλογήσω, σε βοηθήσω. Με μίσησες, εγώ θα προσεύχομαι για σένα. Ποιος είναι έτσι? Ο Χριστός είναι έτσι. Και θα μας κάνει, αδερφοί. Να ζητήσουμε λοιπόν το δεύτερο αίτημά μας σήμερα. Κάνε μας έτσι, Κύριε. Κάνε μας να μην πικραίνουμε κανέναν, Χριστέ μου. Ξέρετε για ποιους το λέω σήμερα? Για μένα. Κάνε, Κύριε, να μην πικραίνω κανέναν. Αλλά δεν είναι μόνο για μένα, αδερφοί. Ξέρω εγώ, μακάρι να είναι μόνο για μένα. Πολύ χαίρομαι να είναι μόνο για μένα. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε ομοιοπαθείς άνθρωποι. Μην πικραίνουμε, αδερφοί, δεν αρέσει το Θεό. Γιατί μετά θα έρθει ο Θεός και θα σε πικράνει. Θα τους πικράνω, λέει. Πω, να σε πικράνει ο Θεός. Και πολλές φορές πικραίνουμε τα παιδιά μας. Μας πικραίνουν τα παιδιά μας. Μιλάνε πικρά για τους γονείς. Γιατί? Μιλάνε πικρά οι γονείς, τα παιδιά, ο πατέρας μιλάει, α, δεν σε αντέχω πια. Τα έχω πει αυτά, γι' αυτό σας τα λέω. Όχι, δεν είναι δεν σε αντέχω, σ' αγαπάω, σ' αντέχω έτσι κι αλλιώς. Κάποτε μάλιστα θυμάμαι, είχα διώξει τον Τίνο από το σπίτι όταν ήταν μικρός. Φύγε, του λέω, δεν σε αντέχω, πήγαινε όπου θες. Τα μικρά τα παιδιά. Και το είπαμε όλοι με την ψυχή, με την καρδιά το είπα. Και έρχεται η Χριστίνα. Μου λέει, μπαμπά, τι είναι παιδί μου, της λέω. Ο Θεός έχει διώξει ποτέ? Όχι, λέω, για ποιο χτυπάει η καμπάνα?
Λέω, όχι παιδί μου, δεν με έχει διώξει ποτέ. Εσύ γιατί έδιωξες τον Τίνο? Λέω, μετανοώ. Άντε τρέξε να τον βρούμε τώρα. Ποτέ μη διώχνουμε, αδερφοί. Ποτέ. Ιδίως οι γονείς στα παιδιά τους. Ποτέ, σας παρακαλώ. Ποτέ μη του πεις φύγε. Δεν μπορείς να το μαζέψεις μετά. Και αν το πεις, να μετανοήσεις γρήγορα. Και να τρέξεις να το διορθώσεις. Γιατί δεν διορθώνεται όταν πικραίνεις έναν μένει. Τον πρόσβαλες. Τα παιδιά, προσέχτε αδερφοί. Όχι, παπ, σφαλιάρα. Είσαι δυνατός λοιπόν. Εκεί θα δείξεις τη δύναμή σου. Ένα παιδάκι τώρα έκανε ένα λάθος. Σου μίλησε άσχημα. Έχω δει και το έχω κάνει και ο Θεός με συγχώρεσε βέβαια. Παπ, μια σφαλιάρα στη μούρη κιόλας. Παράδεκτο αδερφοί. Απαράδεκτο. Παράδεκτο στα μάτια του Θεού. Ο Θεός λέει, μη πειράζεις τον κεχρισμένο του Κυρίου. Μην απλώνεις το χέρι σου επάνω του. Και στους γονείς τι λέει, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου να μεγαλώνετε τα παιδιά σας. Ξέρει ο Θεός, αδερφοί. Μη πικραίνεις κανένα, τον αδελφό σου μη τον πικραίνεις. Και αν στα νεύρα σου, που δεν επιτρέπεται, και αν στο θυμό σου και αν πικράνεις κάποιον, πήγαινε γρήγορα ζήτα συγγνώμη. Συγχώρεσέ με, αδερφέ μου. Και αν το ζητείς σε καρδίας, εξεπίκρανα, συγχώρεσέ με. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Γιατί αν δεν σε συγχωρέσει ο αδελφός σου, δεν μπορεί να σε συγχωρήσει και ο Θεός. Αλλά και αυτός που του ζητάει συγγνώμη πρέπει αμέσως να συγχωρεί. Γιατί αν δεν συγχωρήσεις, ούτε και εσένα μπορεί να σε συγχωρέσει ο Θεός. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Θα τους ποτίσω αψύνθιον, είδωρ χωλής. Και θα αποστείλω και μάχαιρα. Γι' αυτό και δίνει τώρα και τη θεραπεία ο Θεός. Συλλογίστητε και καλέσατε τα στρινού σας να έλθωσι και αποστείλατε δια τα σοφάς να έλθωσι και μετανοήστε. Κλάψτε. Έχεις κλάψει ποτέ από μετάνοια? Να κλάψεις αδερφέ. Γιατί υπάρχει μετάνοια που είναι ψυχρή. Συγγνώμη. Αυτή δεν είναι μετάνοια. Αυτή είναι άγρια μετάνοια. Κοροϊδία είναι αυτό. Όταν μετανοούμε, να μετανοούμε κλαίγοντας. Και αν όχι με δάκρυα, αλλά κλαίγοντας η ψυχή μας. Κύριε, πώς τα έκανα έτσι? Συγχώρεσέ με Θεέ μου. Συγχώρεσέ με αδερφέ μου. Συγχώρεσέ με αδερφή μου. Στα παιδιά μας, στα παιδιά σας να ζητάτε συγγνώμη αδερφοί. Ξέρετε πόσο καλό κάνετε στην ψυχή τους? Το αδίκησες. Πήγαινε πες, συγχώρεσέ με, έκανα λάθος. Θα σε αγαπήσει, θα σε εκτιμήσει, θα σε σεβαστεί. Θα πει, είναι δίκαιος ο πατέρας μου. Δίκαιος. Να μετανοούμε εκαρδίας προς όλους. Για να απαλύνεται η πίκρα στις καρδιές των ανθρώπων. Να εξαφανίζεται. Και όταν τα καταφέρουμε και μετανοήσουμε και κλάψουμε, τότε ο Θεός θα μας πλαχνιστεί, θα μας ελεήσει και θα μας πει, έλα τώρα παιδί μου να σου πω κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είσαι σοφός, μην καυχάσεις τη σοφία σου. Είσαι δυνατός, μην καυχάσεις τη δύναμή σου. Αυτά φεύγουν, χάνονται. Είσαι πλούσιος, μην καυχάσεις τον πλούτο σου. Και η σοφία χάνεται, έχετε δει σοφό να μωραίνεται? Ο Θεός θα μας φυλάει. Και λέει ο άνθρωπος που ήταν σοφός και μωράνθη, πώς την έπαθα έτσι? Το έχετε πει ποτέ εσείς? Εγώ το έχω πει. Πώς την έπαθα έτσι, Κύριε μου? Σοφός και μωράνθη. Δυνατός. Πώς έχασα τη δύναμή μου? Ξέρετε ποιος έχασε τη δύναμή του? Σαμψόν. Έχασε τον αγιασμό του. Πώς έχασα τη δύναμή μου, Κύριε? Χάνεται η δύναμη σε εύκολα. Με ένα κούρεμα. Με ένα κούρεμα πάει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ο πλούσιος, πλούσιος σε χαρίσματα, στο Λόγο του Θεού, στο Πνεύμα το Άγιο, χάνεται το πλούτος. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Γιατί δεν εξητούσαν το Θεό. Οι εξητούντες των Κύριων δεν ατωθήσονται ουδενός αγαθού.
Είσαι δυνατός, είσαι πλούσιος, είσαι σοφός. Μην καφιέσαι σε αυτό. Εύκολα θα τα χάσεις. Καλύτερα να καφιέσαι ότι εννοείς και γνωρίζεις τον Κύριο, γιατί σου αποκαλύπτεται και τον καταλαβαίνεις. Σου μιλάει και τον ακούς. Σήμερα, αδελφοί, πιστεύουμε ότι μας μίλησε ο Θεός. Αλήθεια το λέτε? Εγώ λέω ναι. Μπορώ να καφηθώ στο Χριστό. Κύριε μου, μίλησες και το κατάλαβα. Μίλησες και το δέχτηκε η ψυχή μου. Και τώρα θα πάω τώρα δηλαδή. Τι θα πάω τώρα? Θα πάω να εξομολογηθώ σε σένα. Να μετανοήσω. Να καυχάτε ότι εννοεί και γνωρίζει εμένα, γιατί εγώ ο Κύριος κάμω έλεος, κρίση και δικαιοσύνη. Και ακούτε τι λέει: εις ταύτα ευαρεστούμε. Μετανόησες? Έλα τώρα να σου πω ποια θα είναι η ζωή σου. Έλεος, ξέρετε τι θα πει έλεος? Αγάπη. Και αγάπη μακροθυμία, αγάπη συγχωρία, αγάπη, όλα τα κάνει αγάπη. Πιστεύει, ανέχεται. Έλεος, ευαρεστείται ο Θεός αυτό. Κρίση, κρίση Θεού, όχι προσωποληψία, δικαία κρίση. Και η κρίση η δική μου, λέει ο Χριστός, είναι δικαία. Γιατί? Γιατί ζητάω το θέλημα του Θεού και ότι το θέλημα το δικό μου. Και η κρίση η δική μου είναι αληθινή. Γιατί? Γιατί συμμαρτυρεί ο πατέρας μου στην κρίση. Άρα δεν εμπιστεύεσαι, Κύριε Ιησού Χριστέ, καθόλου την κρίση τη δική σου? Καθόλου. Και αν δεν την εμπιστεύεται καθόλου ο Χριστός, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, την κρίση τη δική του, ποιος από εσάς εμπιστεύεται την κρίση τη δική του? Πάντως εγώ σε καμία περίπτωση. Και όταν δεν εμπιστεύομαι την κρίση τη δική μου, δεν δικάζω. Δεν κρίνω και δεν καταδικάζω. Γιατί? Δεν εμπιστεύομαι. Λάθος κάνω. Λάθος κάνω. Και τρίτον, η δικαιοσύνη του Θεού, όχι η δικαιοσύνη του ανθρώπου. Η δικαιοσύνη του Θεού, που είναι ο λόγος του Θεού, το θέλημα του Θεού. Σε αυτά ευαρεστούμε. Εμείς λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, σήμερα το ξαναλέω και συγχωρέστε που το λέω, αλλά για μένα το λέω. Πιστεύουμε ότι μας μίλησε ο Θεός. Πιστεύουμε ότι μας μίλησε ο Θεός να φυλαχτούμε από το ψέμα. Να μετανοήσουμε από το ψέμα. Να μετανοήσουμε από τις αμαρτίες μας. Να πλησιάσουμε το Θεό. Να κλάψουμε, να μετανοήσουμε και να ζητήσουμε συγχώρεση από το Θεό. Και πιστεύουμε ότι μας μίλησε ο Θεός ότι ευαρεστείτε στην αγάπη. Αγαπάς όλους? Όλους. Και τους αμαρτωλούς και τους εχθρούς? Αν δεν μπορείς, πες Χριστέ μου βοήθαμε. Βοήθαμε Χριστέ μου. Γιατί δεν είναι εύκολο. Μην αρχίζω να λέω βέβαια, βέβαια. Ναι, αλλά εγώ το λέω το βέβαια με το στόμα. Γιατί λέει με την καρδιά, η καρδιά τους είναι απερίτμητη. Αγαπάω τους εχθρούς μου, βόηθαμε Κύριε. Βόηθαμε Ιησού μου, βόηθαμε. Τι να σου πω τώρα? Κάνω κρίση δικαία. Βόηθαμε Χριστέ μου. Βόηθαμε. Κάνω δικαιοσύνη Θεού. Βόηθαμε Χριστέ μου. Και πώς θα μας βοηθήσει? Εγώ θα σε συνετίσω. Αμήν. Εγώ θα σε συνετίσω. Εγώ θα σε διδάξω την οδό την οποία πρέπει να περπατήσεις από εδώ και στο εξής. Αμήν. Εγώ θα σε συμβουλεύω. Αμήν Κύριε. Και εγώ θα σε προστατεύω. Και εγώ λέω αμήν Κύριε, αλλά συνεχίζω βόηθαμε Κύριε. Πολύ χάρηκα σήμερα, γιατί μας άνοιξε τις καρδιές ο Θεός έξω. Μας φανέρωσε τα λάθη μας, τις ατέλειές μας, τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό να ψάλλουμε τον ύμνο 355.